πρώτη έκφραση είναι η τέχνη. Και μία από τις καλές τέχνες είναι η ζωγραφική. Αυτή που κληθήκαμε να γενιάσουμε αυτή την ώρα. Είμαστε στο κέντρο μιας έκθεσης της αγριμιώτησας ζωγράφου, ψηφιδογράφου και αγιογράφου Ευαγγελίας Τσόλη. Είναι μια καλλιτέχνης που παρακολουθώ από κάποια χρόνια την πορεία της και βλέπω ότι με πολύ χαρά το αντικείμενο έχει μια ανωδική πορεία. Ανωδική πορεία και τεχνική εννοώ. Και να πω ότι δεν είναι μόνο αγιογράφος, δεν είναι μόνο ψηφιδογράφος, αλλά τελευταία τολμά και επιχειρεί σε καινούριους χώρους την ζωγραφική των χρωμάτων, την έκφραση της κοσμικής ζωγραφικής, πέρα από τη θρησκευτική και τη λειτουργική, όπου μια πρώτη έκθεση γίνεται σε αυτό το χώρο. Σε αυτό το ιστοριογραφικά δεν θα μιλήσω για το τμήμα της αγιογραφίας, ούτε του ψηφιδωτού, έχω ξαναμιλήσει για αυτά. Θα πω μόνο ότι είναι μία πλέον δόκιμος αγιογράφος, δόκιμος αγιογράφος. Στη φορή να μπουν μέσα στον ναό και μάλιστα σε κεντρικές συνολίες των μεγάλων πόλεων, όπως το Ρωδινίου, αφού είναι μία ζωγράφος, λέω, αναγνωρισμένη ή αγιογράφος, η οποία έχει ποιότητες έργοντες. Όσον αφορά τον ψηφιδωτό, αυτή η δύσκολη τέχνη, δύσκολη αριστοκρατική και πλούσια τέχνη και ακριβή τέχνη, γιατί στοιχίζει με τους ψηφίδες και όλη την διαδικασία που χρειάζεται να γίνει ένα ψηφιδωτό, κοιτάξτε, είναι μια παντεσία κομμάτων, θέλετε. Είναι πράγματι εξαιρετικά κομμάτια, καλλιτεχνικά, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα κάνει οπωσδήποτε. Ήδη στον χώρο του ψηφιδωτού βρίσκεται σε ένα σημείο πολύ ενεργοσμένο. Εγώ με πολύ χαρά τα είδα αυτές τις μέρες. Είναι πράγματι ένα σημείο που μπορεί κανείς να πει ότι πλέον είναι δόκιμο ψηφιδογράφος. Να πω με την ευκαιρία ότι έχουμε ελάχιστους ψηφιδογράφους στην Ελλάδα σήμερα. Πολύ λίγους. Μερικές, δύο-τρεις, θα έλεγα δεκάδες ψηφιδογράφους όλη την Ελλάδα. Και πρέπει να προχωρήσει περισσότερο αυτό το είδος και να μην έρχονται ομάδες και πανεπιστήμια και τμήματα κάποιων τεχνών από την Ιταλία για να φτιάχνουν ψηφιδωτά στον ελληνικό χώρο. Μπορούμε μόνοι μας. Μπορούμε πλέον. Ένα δείγμα είναι αυτό που παρουσιάζει σήμερα η Ευαγγελία Σόλη. Όσον αφορά το έργο της που θα δούμε μετά και θα απολαύσουμε το χρωματικό, έχω γράψει ένα μικρό σύνδεμα, θα σας επιτρέψω να σας το διαβάσω. Θες το βράδυ που θα είδα έτσι από κοντά, που διαργάστηκα, κουβέντησα μαζί της και έπεσε ένα μικρό κειμενάκι για έτσι μια εισαγωγή στο πώς το δικό μας βλέμμα, η δική μας ματιά, μπορεί όταν θα πειραδευτούμε και να προχωρήσει λίγο παραμέσα σε εσωτερικούς διαλογισμούς. Μιλάω για αυτή την τέχνη τώρα την κοσμική. Το βλέμμα ενός αισθητικού επικεντρώνεται στη χρωματική, θα έλεγα, παντεσία της ζωγράφου, καθώς απλώνει απαλές πινελιές, πετυχαίνοντας συνδυασμούς που δημιουργούν αρμονικά σύνολα. Η έκφραση είναι ποιητική. Δηλώνει μουσικότητα και τίποτε δεν μπορεί να διαλύσει την ενότητα προσώπων και τοπίων, μορφών και αέρινων υπάρξεων, ψυχικών δεσμών και λυρικών καταστάσεων. Η καλλιτέχνης ψάχνεται, αναζητώντας την τέλεια φόρμα, προβληματίζεται και τερματίζεται, τολμά και εκδηλώνει τις προτιμήσεις της. Η θάλασσα και η βράχη, το φυσικό περιβάλλον και η ανθρώπινη φιγούρα παίρνουν θέση, συνομιλούν μεταξύ τους και διαλέγονται. Η έκφραση του ανθρώπινου σώματος σε διάφορες δηλωτικές στάσεις
αποτελεί κεντρικό πυρήνα των πυρηνικών μεταμορφώσεων, από όπου πουσιάζει σκόπιμα η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Ο θεατής καλείται να συναισθανθεί και να συνομιλήσει με το χρωματικό δημιουργήμα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει τη θεολογία του προσώπου με την αναζήτηση της ανθρώπινης φιγούρας που κινείται στον αέναο χρόνο και στον ζητούμενο υποθετικό τόπο. Ο θεατής με την απλή ματιά βλέπει στρογγυλοποιημένα σώματα χωρίς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Παρατηρεί αντικείμενα που δεν είναι αυτόνομα, αλλά εντάσσονται σε ένα περιβάλλον όπου όλα κινούνται με έναν δικό τους τρόπο. Όλα συστρέφονται με έναν ασυνήθιστο κυματισμό. Όλα είναι κίνηση. Τίποτε δεν είναι στατικό. Το φως πλεονάζει και καταβγάζει τα πάντα. Το ύφος είναι φωτεινό και παρήγορο. Τα θερμά χρώματα περιπολούν όλο τον κόσμο. Έτσι δημιουργείται μια ψυχική εφορία, μια εσωτερική κατάσταση αποδοχής και η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει ανάλογα με τον βαθμό που προσεγγίζει το ζωγραφικό αυτό γεγονός. Με πρώτη ματιά, μένει κανείς με την εντύπωση πως τα μοτίβα και τα θέματα είναι τα ίδια μέσα σε μια χρωματική γκάμα που συνέχεια επαναλαμβάνεται. Προσεκτικότερη όμως και βαθύτερη παρατήρηση θα βοηθήσει τον φιλότεχνο και τον απλό θεατή να διαπιστώσει τις διαφορές, να εγκρίνει την ποικιλία, να χαρεί την πρωτοτυπία, να διαλυθεί με τον κόσμο των πραγμάτων και να αισθανθεί το μεγαλείο της τέχνης, καθώς αυτή κρατάει τα μυστικά για να παρηγορεί τον άνθρωπο, να ανανεώνει τις προσδοκίες και να αναβαθμίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Πιστεύω πως η Ευαγγελία Τσόρνη πήρε τα μηνύματα από τον κόσμο του πνεύματος. Τα μετέτρεψε σε πραγματικά ποίηματα, τα κατέβασε στη γη και τα χάρισε στους ανθρώπους. Αυτό κυρίως ήθελα να πω και να κλείσω με μια διαπίστωση ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάμε ως άνθρωποι, ως απλοί πολίτες, ως κοινωνία, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάμε ως χώρα, έχω την αίσθηση ότι είναι κάποια λιμάνια παρήγορα, κάποιοι φάροι οι οποίοι μας περιμένουν να στρέψουν τα βήματά μας προς τα εκεί, πέρα από το υπουργικό γεγονός της παρηγοριάς που δίνει η θρησκεία μας στην Ορθοδοξία, θα έλεγα ότι υπάρχουν επίσης κάποιοι χώροι όπου μπορούμε εκεί να απαλύνουμε την ψυχή μας, να σταματήσει ο εγκληματισμός των μεγάλων προβλημάτων και κάπου να μπορέσουμε μέσα από όλη αυτή την χρωματική φαντασία να παρηγορηθούμε. Μέσα μας να αισθανθούμε ότι ό,τι και να γίνει, ο πνευματικός άνθρωπος, ο πνευματικός βίος, η έκφραση του εσωτερικού ανθρώπου, που είναι μία από τις εκφράσεις και η τέχνη, είναι αυτά στα οποία πρέπει να σκύψουμε, να ξαναγυρίσουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της εποχής μας, τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά, αλλά οπωσδήποτε επηρεάζουν τον ψυχισμό μας και τον δρόμο από τον εσωτερικό μας κόσμο και την κοινωνία μας. Με αυτή την κουβέντα της αδράνειας και της ανοχής και ο καθένας από εμάς από τη θέση που κατέχει να αντισταθεί σε ό,τι άσχημο και κακόσμιο προσπαθεί να μας αφαιρέσει την επιθυμία και το δικαίωμα για ζωή ανθρώπινη δημιουργική και να μας θερήσει χαρά. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι η μικρή μου αντίσταση μέσα στο κλίμα που ονόμασαν κρίση. Και θα πω ότι η κρίση είναι πνευματική. Η ζωή είναι πολύ μικρή να κάνουμε σύμπαν με την δεύτερη άλλη και πολύ μεγάλη να τους αντέξουμε. Ο φόβος αιχμαλωτίζει και υποδηλώνει. Όμως εκεί που υπάρχει ο Χριστός, ο φόβος δεν έχει θέση. Αλλά μετά τα όνειρά μας. Η αγάπη αλληλική για τον άλλο άνθρωπο και για το περιβάλλον είναι ο μόνος δρόμος για την ευτυχία μας. Και σίγουρα δεν είναι αλλά. Φτάνει να ενεργοποιήσουμε τη δύναμή μας. Το φως της γης είναι η τέχνη
που έρχεται μέσα από τους αιώνες, ακολουθεί τον άνθρωπο και παράλληλα προπολέμεται και προσθέτει τον τρόπο να προσθέτεται στη φορά του χρόνου, αλλά και σε ό,τι προσπαθεί να του αφαιρέσει το δικαίωμα της επιλογής. Είναι η ευγενική προσωπική έκφραση που κάθε άνθρωπος δικαιούται και συνάδει με όλους τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της κάθε εποχής. Όταν με αγάπη προσεγγίζουμε το μέσο της έκφρασής μας, αυτό αποκτάει το φως της τέχνης και η χαρά είναι όλη δική μας. Ευχαριστώ τον Δήμο Αγριλίου και το Δημοτικό Κατάστημα του Αγίου Κωνσταντίνου που φιλοξενεί αυτό το μικρό κομμάτι της ψυχής μου και θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή μου την αίσθηση στον τομείς μου Πανεγιώτη και Ελένη που δεν αφαίρεται ποτέ από τον Χριστό σαν ήθος συνέστηση.